Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα mega unboxing. Στο συγκεκριμένο mega unboxing θα δούμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πραγματάκια και κανονικά θα ήταν 8, αλλά το ένα πακέτο είχε κάτι NBR18650B μπαταρίες που ήθελα για τους φακούς μου, οπότε έκατσα και το άνοιξα, δεν έχει νόημα. Οπότε πάμε να ανοίξουμε ένα-ένα τα δεματάκια να δούμε τι έχουμε αυτή τη φορά. Λοιπόν, αυτά τα δεματάκια είναι πράγματα τα οποία μου είχαν κολλήσει τώρα με τις γιορτές. Εκεί που είχαμε συνηθίσει, ξέρω εγώ, στις 15, άντε βαριά-βαριά, στις 20 μέρες να έρθουν τα δεματάκια μας, μπορεί να κάνανε ένα μήνα, μπορεί να κάνανε και 1,5. Οπότε, παιδιά, είναι αυτό. Ούτως ή άλλως, άμα δείτε και στους οδηγούς, και ειδικά και πέρσι τέτοια περίοδο, σας είχα πει ότι γενικά υπάρχουν αυτά τα θεματάκια σε περίοδο γιορτών, μπουκώνουν οι μεταφορικές, μπουκώνουν τα λιτά και υπάρχουν καθυστερήσεις. Οπότε, πάμε να δούμε τι είναι το πρώτο πράγμα που έχει έρθει εδώ πέρα. Λοιπόν, κάτσε να το ανοίξω off camera. Λοιπόν, σε ένα από τα προηγούμενα mega unboxing σας είχα δείξει αυτό εδώ το πραγματάκι. Αυτό είναι η μασαζιέρα για τον ώμο, τέλος πάντων, που σου κάνει η άτσου μασάζ και γυρνάνε αυτά τη μία για την άλλη και ζεσταίνεται και είναι φοβερό. Τελικά το στέλνουν και με ποστενέλ. Το είδε ο φίλος μου Μπάμπης, τρελάθηκε και μου είπε να πάω να το πάρω. Οπότε πήγα και το πήρα και το έφερα. Ένα προϊόν που είδα ότι δούλεψε σωστά είναι αυτό, παιδιά, που σας λέω. Ότι φέρνω ξανά πράγματα που έχω ήδη δείξει, γιατί τα πράγματα αυτά δουλεύουν και είναι πάρα πολύ οικονομικά. Οπότε κάθομαστε εδώ πέρα και κάτσα να δούμε αυτό το κουτάκι έχει μέσα. Κουτάκι εδώ, κλασικά σε μορφή φερμουάρ, το ανοίγουμε και έχει μέσα, έλα, 8 κιλά για να σκάω εδώ πέρα τις φουσκάλες και ένα κινητό. Ποιο κινητό είναι αυτό? Redmi 4 32 GB. Έπρεπε να κάνω το review αυτού του προϊόντος πριν τα Χριστούγεννα, ούτως ή άλλως το είχα παραγγείλει γύρω στο Νοέμβριο, μόλις είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Δυστυχώς έπλεξε στο ταχυδρομείο, οπότε θα κάνουμε αναλυτικό review να το δούμε. Ούτως ή άλλως, εγώ σας το προτείνω σαν κινητό. Το έχουν πάρει φίλοι μου, δουλεύει πάρα πολύ καλά, το έχω πια στα χέρια μου και είναι μία από τις καλύτερες επιλογές σε πεντάιντσο κινητό. Οπότε βάζουμε αυτό στην άκρη και πάμε να ανοίξουμε το επόμενο πακετάκι. Και άλλο του μπανιάρικο πακετάκι, την έχει εδώ μέσα άραγε. Λοιπόν, Smoke the Cloud Beast TFV8 και μαζί στην ίδια συσκευασία έχουμε αυτό εδώ, το ρελό το 2/3. Δεν πρέπει να λέμε ηλεκτρονικά τσιγάρα, αυτά τα δύο είναι αρωματικά χώρου. Έχεις εδώ κάτω που μπαίνουν οι μπαταρίες, βάζεις και αυτό το διάολο από πάνω και το γεμίζεις με άρωμα χωρίς νικοτίνη πάντα και αρχίζει και ευωδιάζει ο χώρος και μυρίζει ωραία η ανάσα σου και είναι πάρα πολύ ωραίο για να αρωματίσεις το μαγαζί σου, το σπίτι σου, το δωμάτιό σου ή ό,τι άλλο θες. Πάρα πολύ καλό προϊόν γι' αυτό, δοκιμασμένο, εγγυημένο και ήθελα να το τεστάρω γιατί τελευταία αυτά τα αρωματικά χώρου δεν μας επιτρέπει η νομοθεσία να τα φέρουμε, οπότε ήθελα να δω τι παίζει εκεί πέρα. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο δεματάκι και αυτό αρκετά του μπανιάρικο. Ωραία, και τι έχουμε εδώ? Mi Wi-Fi, 3 φορές πιο γρήγορο, υποστηρίζει 802.11ac. Λοιπόν, αυτό είναι το ρουτεράκι της Xiaomi το καινούριο. Όχι το Pro που έδειξε ο Hugo Barra στη CES 2017. Αυτό είναι η επόμενη έκδοση από το R1D που είχαμε, το άσπρο με τις λευκές κεραιούλες. Βασικά, μιας και είμαστε εδώ, κάτσε να δεις για ποιο λέω. Είναι η ανανεωμένη έκδοση, αυτό εκεί πέρα το router που βλέπετε που χρησιμοποιώ εγώ στο σπίτι μου εδώ και τόσους μήνες. Και είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι σε μαύρες γραμμές, θα του κάνουμε αναλυτικό review. Βασικά, ξέρεις κάτι, κάτσε να του κάνουμε ένα sneak peek. Εν τω μεταξύ καθόμουν και έβλεπα ότι η τιμή του πλέον, άρε φίλε, εδώ είμαστε. Μαύρο, με ωραίες λιτές γραμμές, γιατί οι περισσότεροι μου λέγανε ναι ρε φίλε, αλλά εγώ δεν έχω άσπρο σπίτι, έχω άλλους τόνους, ξέρω εγώ, μήπως βγαίνει σε άλλα χρωματάκια. Πλέον βγαίνει και το καλό με αυτό είναι ότι το βάζεις όρθιο, κλώσει επιφάνεια εδώ πάνω, γαμάτι, το γέμισα δαχτυλιές ήδη, μπαίνει και όρθιο και δεν έχει και τις πολλές κεραίες, οπότε δεν είναι τόσο ογκώδες, μπορείς να το βάλεις να το αποθηκεύσεις. Το συγκεκριμένο τώρα προσφορά τώρα που καθόμουν και έφτιαχνα τον σύμβουλο αγορών του Ιανουαρίου και έβλεπα ότι παίζει στα 90 δολάρια. Παιδιά, στα 90 δολάρια πας και το παίρνεις με κλειστά μάτια. Είναι router, αλλά money. Άμα υπολογίσεις πόσο κάνει ο 1TB σκληρός που έχει μέσα και τις άλλες δυνατότητες που προσφέρει, είναι γαμό τις επιλογές. Οπότε το βάζω και αυτό εδώ στην άκρη και πάμε να ανοίξουμε άλλο ένα πακετάκι. Και αυτό εδώ πέρα είναι μικρό και μαζεμένο, οπότε κάτι μου λέει ότι θα είναι κάποιο κινητάκι. Λοιπόν, έχει μέσα αυτό εδώ, Google Cardboard 3D Glasses. Ναι, γιατί άραγε μας το δίνει αυτό. Και εδώ μέσα και άλλο εδώ πέρα πραγματάκι και είναι το Elephone το S7. It's attitude, it's belief, it's Elephone S7. Bezel-less, stunning rear power, full HD, in-cell screen, Android 6, front 3 spin, radiant glass. Οπότε πάμε να το δούμε λίγο σαν κινητό και αυτό έχει κυκλοφορήσει και έχουν γίνει αρκετά review, απλά παιδιά μου καθυστερήσαν, οπότε δεν μπορούσατε να ακούσετε τη δικιά μου άποψη και γνώμη για αυτό το κινητό. Με την Elephone ούτως ή άλλως εγώ είμαι γνωστός, έχω παλιότερο κινητό της, το P7000 που δυστυχώς δεν με ικανοποίησε, οπότε την Elephone εγώ την είχα βάλει στη μαύρη λίστα. Γενικά το έχω πάρει σε μαύρο και στην έκδοση 664. Βγαίνει με διάφορες εκδόσεις, έχει βγάλει τώρα και μία
Titan Helio X25, τη limited και καλά έκδοση. Οπότε θα το δούμε γι' αυτό αναλυτικά στο δικό του review. Οπότε το βάζω γι' αυτό εδώ στην άκρη. Πάμε να ανοίξουμε και το καλό είναι ότι σου δίνει γι' αυτό εδώ πέρα το ψευτο VR Google Cardboard. Μια χαρά. Ξέρεις, αυτό τώρα κάτσε και το φτιάχνεις και είναι VR goggles για τα κινητά. Οπότε πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ το δεματάκι. Αυτό το δεματάκι είναι ίσως ένα από τα δεματάκια που περίμενα το περισσότερο καιρό να μου έρθουν. Από ό,τι σας είχα πει, είχα πάρει μερικά πράγματα για το φίλο μου τον Μπάμπη. Ο Μπάμπης, ξέρετε, είναι κάτω στο χωριό, έχει ελιές, έχει τέτοια, έχει τρακτέρ. Οπότε ψάχνεται συνέχεια για τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα είναι, το έχουμε ξαναδεί, παιδιά. Το είχα ξαναπαραγγείλει με την Express μέθοδο και ήρθε σε ένα από τα προηγούμενα unboxing. Είναι για τη μηχανή, αυτό που έχει εδώ πέρα φορτιστή για αναπτήρα και 12V έξοδο, USB και διακοπτάκι. Αυτό μια χαρά, το βάζω στην άκρη. Για το συγκεκριμένο δεματάκι, από ό,τι θυμάστε, σας είχα πει ότι πήρα full refund. Είχαν περάσει 2 μήνες από την ημερομηνία αποστολής και το πακέτο έμενε κολλημένο στην κατάσταση αυτή που βλέπετε όλοι τώρα τα δεματά σας, ότι είναι στην αποστολή για τη χώρα προορισμού. Οπότε, από τη στιγμή που έβλεπε και τον Gearbest όταν έκανα το ticket, που περάσαν οι 2 μήνες από την αποστολή, προσοχή, ότι δεν υπήρχε ανανέωση, το θεώρησε χαμένο και μου έδωσε πίσω refund. Βέβαια, αφού μου έδωσε το refund, μετά ξεκόλλησε. Κανονικά θα έπρεπε να το δώσουμε πίσω. Γενικά είναι αυτοί που κάνουν, που ξέρουν πάρα πολύ το σύστημα, ανοίγουν claim, ξέρω εγώ, στο PayPal και α, δεν μου ήρθε και τέτοια. Και εγώ μαζί σας. Και εγώ μαζί σας, παιδιά. Αλλά άμα ο άλλος πιστεύει ότι κλέβει το κατάστημα και από τη στιγμή που δεν φταίει το κατάστημα, αλλά αυτά είναι μεταφορικές, ότι δεν έχει νόημα το κρατήσει αυτό, ναι, μεν για την ταλαιπωρία, είναι ένα θεματάκι, αυτό το κρίνει ο καθένας. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω εγώ, γίνε τσάτος και πες, κορόιδεψέ τους ότι και καλά, α, δεν μου ήρθε και στο τέλος θα σου έρθει, αλλά ούτε και να σου πω ότι παίξει το ηθικό στοιχείο και ξαναστείλει το πίσω όταν έρθει. Οπότε, πάμε εδώ πέρα, τι είναι αυτά. Είναι φώτα για τα τρακτέρ, το συγκεκριμένο βγαίνει σε 2 εκδόσεις, με 5000K και 6000K. Εγώ πήρα τη μεγάλη, τη λευκή την έκδοση. Από ό,τι βλέπεις, εδώ πέρα είναι πολύ ποιοτική κατασκευή, από πίσω heatsink, δεν είναι κανένα ψεύτικο, δεν είναι κανένα ελάφρυ. Έρχεται μετά και με τα mounts εδώ πέρα. Το άλλο το πακέτο, τι έγινε. Όταν δεν μου ήρθε, τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, επειδή τα θέλω τα πράγματα, είναι τώρα η περίοδος με τις ελιές, θέλουμε να φυτέψουμε πατάτες, τέλος πάντων, τις ιστορίες. Τους λέω, στείλτε το μου πίσω με κρόνοπος, με μια γρήγορη μέθοδο και αντί να βάλετε 2, θέλω τα 4. Φυσικά και πλήρωσα και τα μεταφορικά και τα παραπάνω φωτάκια που έβαλα, αλλά παιδιά είναι αυτό, ότι επειδή με είχαν κρεμάσει και αυτά τα πράγματα τα θέλανε, διάλεξαν τη γρήγορη αποστολή αφού υποστήριζε κρόνοπος και τα πήρα μια χαρά. Οπότε μια χαρά φωτάκι, το έχουμε δουλέψει, μπορεί να το βάλω, ξέρεις τι, άμα είναι να κάνω μια μικρή δοκιμή, να πάρω το battery starter που έχω, που σας είχα δείξει από τον Μπαγκούτη την προηγούμενη φορά, για να τα τροφοδοτήσω τουλάχιστον έτσι λίγο με το 12V, να δούμε τι φέγγει. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο μου φαίνεται ήταν από 9V μέχρι 24. Οπότε θα το δούμε πιο αναλυτικά κι αυτό. Πάρα πολύ καλή αγορά. Τα άλλα τα έχει δοκιμάσει ήδη ο φίλος μου ο Μπάμπης και έχει μείνει κατά ευχαριστημένος. Οπότε τα βγάζω εδώ στην άκρη. Πάμε να δούμε τι άλλα πραγματάκια έχουν έρθει. Άλλες 2 συσκευασίες. Είναι mega unboxing, αλλά ξέρεις, συνήθως σε αυτές τις συσκευασίες, στα προηγούμενα mega unboxing, είχα σε μια κάθε σακούλα, ξέρω εγώ, καμία κοσαριά πράγματα. Εδώ πέρα είναι πιο απλά τα πράγματα, είναι πιο ακριβά πράγματα, λιγότερα, αλλά το ίδιο χρήσιμα. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Αυτό το δεματάκι το περίμενα πώς και πώς. Είχα πάρει παλιότερα κάποια βέλκρο ταινιάκια, τα οποία τα χρησιμοποιούσα για να δέσω καλώδια στον υπολογιστή. Οπότε, μόλις τα έδειξα αυτά στο φίλο μου τον Μπάμπη, μου λέει: φίλε, κοίτα να δεις, εγώ έχω τις ελιές τώρα, εντάξει. Έχω πάρα πολλές βέργες και θέλω να τις δένω εκεί πέρα και να τις λύνω ανά πάσα στιγμή, άμα θέλω να τις πάω για την επισκευή και δεν θέλω να βάζω τάερα που μετά πρέπει να τα κόβω ή οτιδήποτε. Θέλω, ξέρω εγώ, μια τέτοια απλή λύση. Οπότε, τι πήγα και πήρα φτηνές ταινιούλες βέλκρο ενός μέτρου, τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις για τον υπολογιστή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να μαζέψεις τα καλώδια σου σε κάποια εργασία. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ φθηνά, είναι πάρα πολύ οικονομικά. Τα πήρα λιγότερο από ευρώ. Το ένα είναι και της μάρκας της Orico, είναι. Σοπαρέ. Η Orico γενικά, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Κίνα, οι οποίες βγάζουν αξεσουάρ για υπολογιστή. Βγάζουν κάποιες θήκες που βάζεις στους σκλήρους και τους κάνεις USB 3. Είναι γνωστή μάρκα στην Κίνα, οπότε και από ποιότητα θα σκίζουν και αυτά. Και από ό,τι βλέπεις, έχω πάρει από όλα τα χρώματα και ένα σωρό τέτοια πραγματάκια. Και τι σας έλεγα, και άλλα από εδώ κάτω, χαμός, να δω τι θα τα κάνω όλα αυτά. Και τι σας έλεγα, ότι όταν είμαι υπερικανοποιημένος με ένα προϊόν, πάω και το παίρνω. Και εδώ μέσα, μάντεψε τι έχει, το κουτάκι πρέπει να σου θυμίζει κάτι. Φως ρόπαλο, φίλε. Το φως ρόπαλο ήταν ίσως μία από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει αυτό το χρόνο από την Κίνα, χωρίς πλάκα. Ήταν τόσο δυνατό και τόσο φτηνό αυτό το φως που πραγματικά μάθαμε το σώμα ανοιχτό. Εντάξει, το δοκιμάσαμε στο σπίτι ενός φίλου, ο οποίος είχε πολύ μεγάλο ταβάνι, ήταν στα 5 μέτρα γιατί έχει κάνει μεσοφύτες και τέτοια πραγματάκια. Και αυτά τα φώτα γεμίζανε όλο το χώρο με φως. Είχαμε δοκιμάσει κάποια άλλα, είχα φέρει και αυτή τη μεγάλη τη λάμπα, τη τεράστια, που ισχυριζόταν ότι ήταν, ξέρω εγώ, 3.000 λούμεν, αλλά δυστυχώς δεν φώτιζε τόσο πολύ. Οπότε, αφού ήμουν τόσο ικανοποιημένος, πήγα και πήρα άλλες 2 τέτοιες λάμπες. Παιδιά, τη συστήνω ανεπιφύλακτα, δουλεύουν ούτως ή άλλως τόσο καιρό, δεν έχουμε κάποιο θεματάκι. Πάρα πολύ καλή λαμπίτσα και φωτίζει τρομερά.
Πρόσεξε τώρα. Άμα θες να τη βάλεις, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος που είναι η κουζίνα σου, ας πούμε, και έχεις ένα λευκό φωτιστικό και είναι μικρός ο χώρος, δεν στο συνιστώ γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό. Ακόμα και εμείς δηλαδή που έχουμε πάρει μια τέτοια και την έχουμε βάλει και στο μπάνιο, για να τη συνηθίσουμε, περάσανε, ξέρω εγώ, 2-3 εβδομάδες. Γιατί πήγαινε το μάτι πάνω στο φως και εγκαβωνόσουν κατευθείαν. Ειδικά τώρα, αν ήσουν και αγοροξυμπημένος, καλά, εκεί ήταν κόλαση. Οπότε, ναι, αυτά είναι όλα. Έλεφωνο S7. Redmi 4, αυτά τα δύο θα πρέπει να τα κάνω review. Να τα δούμε αναλυτικά, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμοι τώρα ψάχνετε για κινητό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το Redmi 4, το έχω βγάλει σε πάρα πολλές προσφορές στη τιμή του για 5 ίντσο. Και άμα θες τρομερή αυτονομία, πας και το παίρνεις. Αυτό ουσιαστικά έσβησε από το χάρτη Redmi 3 Pro, Redmi 3S και Redmi 3X. Βέβαια, ακόμα δεν έχει την 800 μπάντα το συγκεκριμένο κινητό. Οπότε ο μόνος λόγος που μπορεί να προτιμήσεις το Redmi 3S έναντι αυτού είναι η 800 μπάντα. Αυτό πάρα πολύ καλό κινητό και το προτείνω σε όλους πριν ακόμα και από το review, γιατί το έχω δουλέψει. Το Elephone S7 έρχεται να καλύψει μια αγορά η οποία είναι λίγο περίεργη, δηλαδή είναι αυτοί που θέλουν stock Android, θέλουν να έχουν ένα όμορφο εμφανισιακά κινητό, αλλά και να έχουν και την 800 μπάντα, γιατί παιδιά είπαμε, σε όλες τις περιοχές δεν παίζουν αυτά. Έχουμε δει εδώ πέρα το ρελό, το 2-3 και το TVF8. Αυτό θα δω άμα θα τα χρησιμοποιήσω τελικά, γιατί δεν μπορώ να τα κάνω και review σωστά. Οπότε ναι, αυτά τα βάζω στην άκρη, πάρα πολύ καλό κόμπο. Παιδιά, άμα το πάρεις απ' έξω, αυτό κάνει γύρω στα 70 ή 80 ευρώ φθηνότερα από την Ελλάδα. Οπότε το βάζω εδώ στην άκρη. Έχουμε εδώ πέρα το Mi Router που είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, παιδιά, γιατί σε αυτή τη τιμή έχω δοκιμάσει το R&D. Αυτή είναι η ανανεωμένη έκδοση και πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Σε οποιονδήποτε μου ζητάει, φίλε, θέλω ένα modem router, πάω και του λέω, πήγαινε πάρε ένα modem router απλό τελείως, αυτό που σου δίνει η εταιρεία και ο πάροχος, και πήγαινε και κότσαρε αυτό το router από πάνω. Θα κάνει παπάδες. Μετά εδώ το VR headset, τα φώτα του τρακτέρ, οι τεράστιες λάμπες. Η μασαζιέρα εδώ πέρα. Μερικά δεν ενδιαφέρουν τους περισσότερους και είναι πιο εξειδικευμένα για αγρότες και τέτοια. Μερικά για το σπίτι, μερικά για τον υπολογιστή, αλλά και για αγροτικές δουλειές. Κινητάκια πάρα πολύ ποιοτικά. Ρουτεράκι και αυτό το αρωματικό χώρο εκεί πέρα και που δροσίζει και την ανάσα σου. Οπότε, anyway, αυτά από μένα και έρχονται τα review τώρα ένα-ένα αναλυτικά. Γεια σας.